κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο ήταν τελικά οι Ιρακινοί πύραυλοι Σκουτ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ προς την Σαουδική Αραβία, αλλά εξουδετερώθηκαν από πυράβλους τύπου Patriot, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Όμως στο τηλέφωνο νομίζω έχουμε τον Νικόλα Βαφιάδη. Α, με ειδοποιούν τώρα ότι έκλεισε η γραμμή, θα μας ξαναπάρει σε λίγο. Οι αντιβαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τους Αμερικανούς ήταν 5. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι στόχος των Ιρακινών πυράβλων ήταν μάλλον τον Ταχράν. Σιρήνες ήχησαν επίσης στο Ριάτ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και στο Μπαχρέιν. Στις 7 ώρα Ελλάδας, ο Σαντάμ Χουσέιν απίφθινε μήνυμα προς τον Ιρακινό λαό και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, όπως είπε, οι δυνάμεις που πολεμούν κάτω από τη σημαία του Ισλάμ θα νικήσουν τις δυνάμεις του διαβόλου. Ο διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, στρατηγός Σβάρτσκοφ, δήλωσε ότι η αεροπορία των συμμάχων κατέστρεψε στο Ιράκ και εγκαταστάσεις πυρηνικών ερευνών. Η κρατική τηλεόραση του Ιράκ παρουσίασε 7 άτομα με στολές αεροπορίας, τους οποίους χαρακτήρισε εχμαλώτους πολέμου. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συλλάβει 25 Ιρακινούς στρατιώτες. Η Ουάσιγκτον στέλνει στον Περσικό κόλπο και το αεροπλανοφόρο Forrestal, το οποίο θα ενωθεί με τα άλλα 6 που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Douglas Hurd, προέβλεψε σήμερα ότι ο πόλεμος στον κόλπο θα κρατήσει μήνες. Ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Μιτεράν, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και ότι η Γαλλία ενδέχεται στη συνέχεια του πολέμου να πάρει μέρος σε αυτόν ενεργότερα. Πυρά αυτομάτων όπλων ακούγονται στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετωνίας. Όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι πυροβολισμοί ακούγονται κοντά στα κυβερνητικά κτίρια. Όμως έχουμε συνδεθεί με τον Νικόλα Βαφιάδη από τον Ταχράν της Σαουδικής Αραβίας. Νικόλα, μας ακούς? Σας ακούω. Στις 9 παρα 8 λεπτά, Γιώργο, ώρα Ελλάδος, εκτοξεύτηκαν 5 αντιβαλιστικοί πυράβλοι τύπου Patriot από μεγάλη αεροπορική συμμαχική βάση στη Σαουδική Αραβία, όπως πρώτος σε ολόκληρο τον κόσμο μετέδωσε ο Αντένα. Οι Patriot κατέστρεψαν 3, επαναλαμβάνω, 3 Ιρακινούς βαλιστικούς πυράβλους τύπου SCAD με ισχυρά εκρηκτικές συμβατικές κεφαλές πάνω από τον Ταχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Όπως δήλωσε στον Αντένα, εκπρόσωπος του Γραφείου Πληροφοριών του Ριάντ, δεν ευλήθη από το Ιράκ κανένας πύραυλος SCAD προς την κεντρική Σαουδική Αραβία, όπου επίσης ήχησαν οι σιρήνες του συναγερμού. Συναγερμός ήχησε και στο Μπαχρέιν. Αμέσως μετά τις 3 ισχυρές εκρήξεις, για την ακρίβεια 2 ισχυρές και μία κάπως πιο αδύναμη, για τις οποίες μιλήσαμε ζωντανά στον Αντένα όταν όλα αυτά συνέβαιναν, ένας μήνος αεροσκαφών απογειώθηκε από κοντινή αεροπορική βάση, κατευθυνόμενο προφανώς προς το νότιο Ιράκ για να βομβαρδίσει τις κινητές βάσεις από τις οποίες εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι SCAD. Αμερικανός στρατιωτικός, σχολιάζοντας πληροφορίες δημοσιογραφικές, σύμφωνα με τις οποίες οι SCAD ήταν 4 και ότι οι 2 από αυτούς εξεράγησαν στην έρημο δυτικά του Ταχράν, είπε ότι πιθανότατα πρόκειται για τα συντρίμμια των 2 τελευταίων Patriot, οι οποίοι δεν βρήκαν τίποτε να χτυπήσουν αφού ήδη οι 3 SCAD είχαν εξουδετερωθεί. Αυτά είναι τα νέα από τον Ταχράν. Νικόλα, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν και βρίσκεσαι μακριά από το Ιντσιρλίκ, μήπως έχει γίνει σχόλιο στην περιοχή τη δικιά σου από αμερικανικές πηγές για την χρησιμοποίηση της βάσης Ιντσιρλίκ στην Τουρκία και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει? Ναι, συζητείται το θέμα αερογέφυρας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας Ιντσιρλίκ, η οποία θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, πολλούς από τους τύπους των αεροσκαφών, οι οποίοι, εάν έχουν στόχους να βομβαρδίσουν στο βόρειο Ιράκ, δεν θα χρειάζονται πλέον, θα γλιτώσουν μία από τις στάσεις ανεποδιασμού στον αέρα. Επομένως θα εξυπηρετήσει αρκετά. Πάντως μέχρι στιγμής με πολύ δυσκολία δέχονται ότι ήδη ορισμένα αεροπλάνα πετούν από την Τουρκία και βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράκ, και αυτό γιατί η τουρκική κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει αυτό που λέμε low profile, δηλαδή έχει επιλέξει να μην κοινοποιεί προς όλες τις κατευθύνσεις το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται η βάση του ΝΑΤΟ, μάλιστα συγκεκριμένα στο Ιντσιρλίκ, για βομβαρδισμούς στο έδαφος του Ιράκ. Εντάξει, Νικόλα, θα συνδεθούμε ξανά κανονικά στις 12. Αν όμως έχεις κάτι στο μεταξύ, μας παίρνεις τηλέφωνο. Εντάξει, Γιώργο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αυτά προς το παρόν. Θα τα πούμε κανονικά στις 12. Γεια σας.